Κυρίες και κύριοι, όταν εισάγονται στη Βουλή διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη λειτουργία του σοφρονιστικού συστήματος, διάφορες ευρωπαϊκές οδηγίες και πρωτόκολλα σαν αυτό που συζητάμε σήμερα, εκτός από τα σημαντικά επιμέρους θέματα που θίγονται, εμάς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μας ενδιαφέρει πριν απ' όλα να αναλύουμε το πολιτικό επίδικο, κατά συνέπεια και τις επιπτώσεις που αυτές οι αλλαγές τροποποιήσεις επηρεάζουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Σε σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και πριν απ' όλα για το 16ο πρωτόκολλο, όπως είχαμε συζητήσει και για το 15ο πρωτόκολλο τον περασμένο Ιούλιο, θεωρούμε ότι έρχεται ως ένα αποτέλεσμα της προσπάθειας να αυλυνθούν οι όποιες τριβές είχαν προκύψει και προκύπτουν ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και κρατήστε το αυτό για παρακάτω, με τις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια, προφανώς ως ένα αποτέλεσμα σύγκρουσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των ταλαντεύσεων μεταξύ του εθνικισμού και του κοσμοπολιτισμού, του κεφαλαίου, που προφανώς αυτά αντανακλούν και στο επίπεδο των ατομικών δικαιωμάτων. Το κύριο ζήτημα δηλαδή που εμείς θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι τόσο η εγχώρια νομοθεσία όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η άσκηση της δημόσιας εξουσίας, ολοένα και περισσότερο γίνονται πιο αντιδραστικές, πιο αυταρχικές απέναντι στους εργαζόμενους, όχι μόνο όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα που έτσι κι αλλιώς δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση, στην αυτή την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Η πραγματικότητα, όσο και αν προσπαθεί η σημερινή κυβέρνηση να εμφανιστεί ως δήθεν κοινωνικά και δημοκρατικά ευαίσθητη, κατά την περίοδο της διακυβέρνησής της διατηρήθηκε, διατηρείται και εμπλουτίζεται η εγχώρια ποινική, κατασταλτική νομοθεσία και πρακτική, ιδιαίτερα με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις σχετικές αντιδραστικές κατευθύνσεις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαθαίνοντας ακόμα περισσότερο τις νομοθετικές δεσμεύσεις που είχαν εισάγει οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέμε αυτό? Αντί για παράδειγμα να καταργήσει τον τρομονόμο, όπως είχε εξαγγείλει και όπως όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε στα κεραμίδια για την κατάργηση του τρομονόμου, προχώρησε με τον νόμο 4478 του 2017 στην κύρωση της Σύμβασης της Βαρσοβίας, που ενισχύει σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, ενώ παράλληλα έχει ήδη διατυπώσει την άποψη για τροποποίηση των άρθρων 187-187α του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στην εγκληματική και τρομοκρατική οργάνωση στην ίδια ακριβώς αντιδραστική κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο που δίνει εκτεταμένες και ανεξέλεγκτες αρμοδιότητες σε διοκτικές και δικαστικές αρχές, όπως για παράδειγμα τη λήψη, η αξιοποίηση, η χρήση γενετικού αποτυπώματος, αποτελεί τη βάση για τη συνεχή διεύρυνση του κύκλου των υπόπτων, τις αυταρχικές διώξεις και φυλακίσεις ανθρώπων, όπως και εχθές αναφερθήκαμε στο παράδειγμα, αυτό το εμβληματικό παράδειγμα της Ιριάνας και του Περικλή, που έμειναν ένα χρόνο και πάνω στην φυλακή μέχρι να απαλλαγούν από το εφετείο. Και η κυβέρνηση απέρριψε τροπολογίες του κόμματός μας για την κατάργηση του τρομονόμου και την εισαγωγή κάποιων στοιχειωδών, έστω εγγυήσεων, στο ζήτημα της λήψης και αξιοποίησης του DNA από τις διοκτικές αρχές και τα δικαστήρια. Βεβαίως, η αυταρχική και κατασταλτική νομοθεσία, πολιτική και πρακτική σε βάρος των λαϊκών ελευθεριών, είναι παρούσες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης,
όπως εκφράζεται για παράδειγμα με τις διακρίσεις και τις διώξεις σε βάρον κομμουνιστών, άλλων αγωνιστών του εργατικού λαϊκού κινήματος σε πολλά κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπου απαγορεύεται ή ορθώνονται σοβαρά εμπόδια πολιτικής δράσης τους. Και αυτά τα ζητήματα εμείς τουλάχιστον ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχουμε αυταπάτη ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την επίκληση της συγκεκριμένης σύμβασης και τα πρωτόκολλά της, είτε ερμηνεύεται και εφαρμόζεται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είτε από τα εθνικά δικαστήρια. Για παράδειγμα, χθες, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στις θέσεις του ΚΚΕ για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είπε ότι διαφωνεί με την άποψη του ΚΚΕ ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι μια επιλογή για να ικανοποιήσει τα μονοπωλιακά συμφέροντα. Να υπενθυμίσω λοιπόν, και έρχομαι στην περίπτωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρόλο που κατά καιρούς έχει πάρει κάποιες θετικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα την απόφαση της Μανολάδας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτό από μόνο του να επηρεάσει και δεν επηρεάζει τη συνολική αντιδραστική γραμμή, η οποία αντιδραστικοποιείται όλο και περισσότερο, του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρομαι, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Άλλωστε είναι συγγενικοί οργανισμοί. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, επαναλαμβάνω, μέρος του οποίου αποτελεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην πράξη γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό, κάτι που φαίνεται από αποφάσεις του, από διάφορες αποφάσεις του, όπως αυτές για τη λειτουργία των κομμάτων, την ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων και μια σειρά άλλες που βάζουν σε αμφισβήτηση λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες. Και σας υπενθυμίζω την σχετική κατάπτυστη απόφασή του, η οποία δεν συγκέντρωσε τότε την απαιτούμενη πλειοψηφία, που τολμούσε να εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Η θέσπιση λοιπόν ελάχιστων κοινών κανόνων για ορισμένες πτυχές του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη, μέσω της θέσπισης ελαχίστων κανόνων για την προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων, δεν γίνεται για λόγους ευαισθητοποίησης, κατά την άποψή μας πάντα, στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τα οποία έχουν μπει ή επιχειρείται να μπουν στο σύνολό τους στο γύψο με διάφορους τρομονόμους και άλλα μέτρα, αλλά για να αποσπαστεί η εμπιστοσύνη των κρατών μελών, ως το κερασάκι στην τούρτα δηλαδή, στα συστήματα απονομής ποινικής δικαιοσύνης των άλλων κρατών μελών, και έτσι να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και να αρθούν τα τυχόν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα και η τροποποίηση του νόμου 3251 του 4 που αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης επιδιώκει στην ουσία να εξασφαλιστούν κάποιες κοινές εγγύησεις νομιμότητας ώστε τελικά να διευκολύνεται η εκτέλεση Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης. Και αυτό για να προωθείται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε επίπεδο κρατών μελών στα πλαίσια του λεγόμενου ενίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Δηλαδή να προωθηθεί η διατήρηση και ανάπτυξη αυτού του αντιδραστικού ενίου χώρου που αποφασίστηκε το 1999 στο Τάμπερε. Εμείς τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά τα ζητήματα ως κόμμα, φωνή βοώντος εν διερήμου και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα, κάνουν σαν να μην καταλαβαίνουν, κάνουν σαν να μην έχει υποθεί τίποτα. Δεν έχει σημασία, δεν περιμένουμε ούτε προφανώς να μας δικαιώσετε, αλλά ούτε και να κάνετε ρήξεις. Το ΚΚΕ επιβεβαιώνεται όταν σταθερά καταγγέλει αυτές τις συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις και σε διακρατικό και σε εθνικό επίπεδο σε βάρος των ατομικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ μόνο στο άρθρο 38 σχετικά, γιατί θα δοθεί δυνατότητα στην Ολομέλεια να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για το σύνολο των πλευρών του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, για το σοφρονιστικό σύστημα. Θα ήθελα μόνο να πω, έτσι ώστε να αποφορτίζω και την τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια, στον όγκο της δηλαδή, για το άρθρο 38 σχετικά με τη διενέργεια ιατροδικαστικών εξετάσεων. Μέχρι τώρα οι ιατροδικαστικές πράξεις σύμφωνα με την νομοθεσία γίνονται από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, οι οποίες αντιστοιχούν
στο ή στα εφετεία μιας περιοχής. Προβλεπόταν ότι μόνο κατ' εξαίρεση μπορούν να πραγματοποιούν τέτοιες πράξεις τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, να διαθέτουν γιατρό ειδικότητα ιατροδικαστή και κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή. Αυτό που αλλάζει με την προτινόμενη διάταξη είναι ότι οι ιατροδικαστικές πράξεις θα γίνονται και στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ που διαθέτουν ιατροδικαστή και κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή με την ίδια διαδικασία που υπάρχει και στις άλλες ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν θα γίνονται κατ' εξαίρεση όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση έχει γνωματεύσει θετικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και αυτό γιατί έχει τεθεί το ερώτημα αν μπορούν οι ιατροδικαστές με επικουρική σχέση εργασίας να πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις. Η εισαγγελία απάντησε ότι μπορεί, ότι η επικουρική εργασιακή σχέση δεν αναιρεί την επιστημονική γνώση του δικευμένου ιατροδικαστή. Επίσης, θετικά το αντιμετωπίζει και η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία. Κατά συνέπεια, το ψηφίζουμε αυτό, το διευκρινίζουμε, επισημένοντας όμως τα εξής. Πρώτον, ότι οι ιατροδικαστές που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία ως επικουρικοί πρέπει να μονιμοποιηθούν άμεσα. Και δύο, καμία ιατροδικαστική πράξη να μην επιβαρύνει τις οικογένειες, είτε αφορά γνωματεύσεις, είτε αφορά τα έξοδα της μεταφοράς, όταν αυτό απαιτείται του εξεταζόμενου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.